Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσικερίνη Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα εδώ μπροστά στο Αμερικάνικο Προξενείο ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ για επέκταση των επιχεισμών στην κοιλάδα του Ιορδάνη και ουσιαστικά κατάργηση της οποιασδήποτε προοπτικής δημιουργίας βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους, πραγματικά κυρίαρχου και ανεξάρτητου. Ήρθαμε μπροστά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών γιατί οι τελευταίες πρωτοβουλίες του Πρόεδρου Τραμπ και της Αμερικανικής κυβέρνησης με το σύμφωνο του αιώνα, όπως το ονομάσανε, ουσιαστικά έδωσε το πράσινο φως, έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραηλινό κράτος δολοφόνο να προχωρήσει σε αυτό το βήμα και με την απόλυτη προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και με την απόλυτη κατάργηση οποιοδήποτε διεθνούς δικαίου, οποιασδήποτε απόφασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ελληνική κυβέρνηση έχει βαριές ευθύνες και η τωρινή και η προηγούμενη και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού Μονοδρόμου, τα οποία μοιράζουν εξίσου την ευθύνη στους θύτες και στα θύματα, στους μαχόμενους Παλαιστίνιους, αγωνιστές του Παλαιστινιακού λαού, αλλά και τους εξισώνουν με το κράτος του Ισραήλ, το οποίο δολοφονεί καθημερινά, έχει στα μπουδρούμια των φυλακών του πάρα πολλούς πολιτικούς κρατούμενους και αγωνίζονται αυτοί οι άνθρωποι για ένα πραγματικό, για μια πραγματική πατρίδα. Δεν προχώρησε ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην εφαρμογή της απόφασης της Ελληνικής Βουλής του Δεκέμβρη του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους και συνεχίζει να εμπλέκει τη χώρα μας ακόμη πιο βαθιά στα ιδεαλιστικά σχέδια στην περιοχή προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ελληνικών πολιών. Ακόμη περισσότερο δένει τη χώρα μας με πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά με το κράτος του Ισραήλ για την προώθηση των συμφερόντων αυτών, των ελληνικών μονοπωλίων στην περιοχή και προς εξυπηρέτηση των μεγάλων υπεραλιστικών συμφερόντων, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Τζόκα, για το σημερινό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για τις διαδηλώσεις, τι έχει να πει το φιλελληνικό κίνημα? Το φιλελληνικό κίνημα, μην ξεχνάμε ποτέ, είναι αναπόσπαστο τμήμα του λαϊκού κινήματος της χώρας μας. Έχει έντονη παρουσία και με διαδηλώσεις και με παραστάσεις διαμαρτυρίας αντιμερινή και με μεγάλες πορείες όπως είναι η πορεία από το Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα. Και αυτό που, το μήνυμα που στέλνουμε στην κυβέρνηση είναι μόνο ένα. Εάν τολμήσει τελικά να φέρει προς ψήφιση το νομοσχέδιο, να ξέρει ότι το λαϊκό κίνημα θα το καταργήσει στην πράξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ούτε από τα συνδικάτα, από το μαχόμενο εργατικό κίνημα, ούτε από το ευρύτερο λαϊκό κίνημα. Θα καταργηθεί στην πράξη.